κάθετη μέσα στον κόλπο Γέρας της Λέσβου. Καθετή για ψηλά ψάρια. Σπαράκια, λιτρινάκια, κακαρέλους. Θα δούμε που και που βγάζει και κανένα ψάρι έκπληξη. Αλλά συνήθως αυτά είναι. Ο καιρός είναι πολύ καλός. Χτες έβρεχε. Σήμερα λιακάδα με λίγο συννεφιά. Το βάδος που θα ψαρέψουμε είναι μικρό, 13 με 14 μέτρα. Ένα στίγμα που έχω κρατήσει λόγω των αρκετών επιτυχιών πέρα από τα κλασικά ψάρια. Βγάζει και σικιούς. Βγάζει και σαβρίδια. Περνάνε διάφορα από εκεί. Θα δούμε. Ένας χαγαρελάκος. Και εκεί είναι το μέγεθος των ψαριών που πιάνουμε εδώ πέρα. Λίγο πιο μεγάλα, λίγο πιο μικρά. Να αφήσουμε να φύγει. Το δόλωμά μας είναι γαρίδα. Κατεψυγμένη, όχι αλατισμένη, παστωμένη, ομή. Καλύτερα να είναι φρέσκια, αλλά για χάρη ευκολίας την παίρνω σε ποσότητες, τη βάζω στην κατάψυξη και όπου δεν θέλω να πάω για ψάρεμα βγάζω μια ποσότητα, ξεπαγώνω. Μεγάλη διαφορά στο τσίμπημα δεν έχει, η διαφορά είναι ότι γενικότερα η γαρίδα είναι πολύ ευπαθές δόλωμα, φεύγει πολύ εύκολα από τα κίστρη, αλλά ειδικότερα η νοπή, η ομή, η γαρίδα, ειδικά η κατεψυγμένη, είναι πολύ χειρότερα. Άλλο να βάλω κανένα ψάρι μέσα. Τώρα μετά από μερικά τσιμπήματα σταμάτησε να τσιμπάει, πράγμα που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα το δόλωμα αμόλυσε. Μου το φάγανε. Είχα πάρει και ακροβάτι.
αυτό είναι πολύ καλό δόλωμα για τα ψαράκια αυτά. Τα πατόψαρα που κυνηγάμε. Αλλά τον ξέχασα στο ψυγείο στο σπίτι. Μέχρι τελευταία στιγμή έλεγα να το θυμηθώ. Αλλά τελικά δεν το θυμήθηκα. Τώρα είναι ο ήλιος πέφτει. Τώρα μέχρι και ένα διάστημα αφού πέσει τελείως ο ήλιος είναι η καλύτερη ώρα που τσιμπάει. Με το που ρίξει τσιμπάει κατευθείαν. Τώρα το έχασα. Το ανέβαζα και μου φύγε. Και ανέβασα, φτιάξω λίγο τα δολώματα γιατί δεύτερη πτώση μέσα στο νερό. Είναι το δόλωμα αυτό είναι χαγωμένο. Θα βουτήξουμε άλλη μία. Συνήθως το κάτω-κάτω τσιμπάει ή το δεύτερο. Το τρίτο είναι λίγο πιο σπάνιο. Το πάνω-πάνω να τσιμπήσει. Τώρα τσίπησε κατευθείαν με το που έπεσε. Σπάρος. Ένα σπάρος καλού μεγέθους. Κάτι κάτι. Θα βάλουμε καλού μεγέθους για την περιοχή. Μέσα στον κόλπο. Πιο έξω έχει λίγο μεγαλύτερος, αλλά και πάλι δεν είναι μεγάλη εδώ μέσα η σπάρα. Είναι κάτι άλλο. Όμως σπάρας είναι πάλι. Η διακοψιά. Η διακοψιά με τον άλλο. Λίγο μεγαλύτερος. Αν κρίνω από το χέρι μου. Πάει τη γανιά θα βγει, θα το θυμάσω να βάλω πολύ μικρό δρόμο να δούμε. Πέρα που ρίχνω και τα καθαρίσματα από τις γαρίδες είναι σαν μπασμός. Σιγά σιγά μαζεύονται βέβαια μέχρι να πέσουν πάνω λίγο προς τα εκεί, πάει το ρεύμα, αλλά εντάξει. Τσίλουσε κατευθείαν πάλι. Κάτω. Αυτός είναι μικρός, παρόλο που
πιο μαχητικός από τους άλλους. Τα φρένα είναι μια σαλιότητα. Με το τίναγμα ένα δόλωμα τσίπησε, φύγανε δύο και ένα εδώ τρία. Που μου άρεσε πια. Πολύ ωραία μέρα για ψάρεμα. Ήρεμη θάλασσα. Προβλέψεις λένε ότι θα πέσει τελείως ο αέρας. Όσο νυχτώνει. Ελπίζω μόνο να μην φτάμε καμιά ψυχάλα. Δεκατρία μέτρα βάθος. Εδώ πέρα μέσα στο κυρίω χώρο του κόλπου δεν πάει πιο βαθιά από 20 μέτρα, 21-22. Κυρίως κυμαίνεται από εδώ. Το 13-14 μέτρα είναι το πιο ρικό που θα βρεις τόσο κέντρο στον κόλπο. Συνήθως είναι γύρω στα 16-17-18 μέτρα. Αλλά εδώ κάνει κάποιο ριχαίνει λίγο. Οπότε παραπάνω ζωή μάλλον κάτω. Γι' αυτό θα έχω σταμπάρει το μέρος. Ο ίδιος χτυπάει στο πρόσωπο. Θα να κάτσω ανάποδα. Γι' αυτό εκεί με το εκκλησάκι πάνω είναι ο Αγίος Σίδωρος. Απέναντι εκεί το Πλωμάρι. Από εκεί είναι η Ευριακή. Από εκεί, δεξιά από τον ήλιο. Και εγώ ήρθα από πίσω. Τσιμπάγε λίγο τα βάλια. Και από εκεί, άμα συνεχίσεις, βγαίνεις από τον κόλπο της γέρας. Από εκεί είναι το ωραίο παιχνίδι, αλλά τώρα θέλω λίγο βιαστικό ψάρεμα. Ούτως ή άλλως, τόσο μεγάλες αποστάσεις είναι καλό να τις κάνεις με παρέα και δεν ξέρεις τι γίνεται.
τώρα εδώ είμαι κοντά. Και κοντά στη στεριά είμαι και κοντά παντού. Και κοντά γενικότερα από εκεί που ήρθα. Δύο ναυτικά μιλιά, απόσταση. Δεν είναι μεγάλη απόσταση. Με τέτοιο καιρό που δεν φυσάει καθόλου, σε 10 λεπτά το πολύ είμαι έξω. Έχω αράξει. Έπιασα δυο συμπαθητικά, θα τα έλεγα, σπαράκια στο όριο της κανονικότητας. Έχουμε λίγο ψαχνό να φας γιατί σε μια τηγανιά, και από εκεί και πέρα τίποτα. Νωρίτερα είχα πιάσει και ένα λιχρινάκι, αλλά ήταν πιο μικρό και από αυτά τα σπαράκια, δηλαδή δεν άξιζε καν τον κόπο. Νομίζω ότι έζησα, αν και μάτωσε λίγο για να του βγάλω τα κύστα, νομίζω ότι έζησα. Τώρα, εδώ περιμένουμε να πέσει ο ήλιος λίγο. Συνήθως άμα πέσει ο ήλιος, βγαίνουν λίγο μεγαλύτερα ψαράκια. Για να δούμε τι θα γίνει. Όπως είπα, αυτό εδώ το μέρος, πέρα από τα κλασικά σπαράκια, λιθρινάκια, κακαρέλους, κάμια γόπα, κάμια τσέρουλα, μαρίδες δηλαδή, τσέρουλες, να τι, ό,τι πρέπει για την τηγανιά, πάνω που είχαμε την κουβέντα σου, πέρα από αυτά εδώ, έχει δώσει σικιούς, όχι ποσότητα, αλλά έχει δώσει. Ειδικά αυτή την εποχή, Οκτώβρη-Νοέμβρη, έχει δώσει και κάποια σαβριδάκια, καλά σε μέγεθος. Έχει δώσει μουρμούρια, μουρμούρες, γιατί κάτω είναι αμμουδερό, πράγμα περίεργο, γιατί αμμουδερό μέρος και να έχει σικιούς είναι λίγο περίεργο. Πάει να πει ότι εδώ κοντά κάπου έχει, πρέπει να έχει κάποια βράχια, κάποιες πέτρες προς τα εκεί, προς το νησάκι, αλλά είναι αρκετά πιο πέρα. Ίσως να έχει και κάτι άλλο το οποίο δεν έχω δει. Δίνει ψάρια όλων των ειδών. Πατόψαρα, αν και η γόπα δεν είναι πατόψαρα, ούτε το σαυρίδι, κι όμως τα πιάνεις με καθετή. Σε αυτήν εδώ την περιοχή που είναι τόσο ρηχά, άμα περάσουν θα χτυπήσω.
αυτοί μου τα φάγανε πάλι. Να, δύο ανέβασα και τα δύο μικρά. Το ένα έπεσε κάτω κιόλας. Λιθρινάκι μωρό, μια σταλιά. Θα το ρίξουμε γρήγορα μέσα. Δούλεψε για λίγο και μετά τον έφκανε. Και ένας σπάρος μινιόν. Και αυτός, έχω δει και μικρότερο βέβαια. Άλλον ένα σπάρο έπεσε, ίδιο μέγεθος. Τους υπόλοιπους. Ότι το δόλωμα δεν θα μου φτάσει, αλλά από ό,τι φαίνεται θα μου μείνει κιόλας. Ο ήλιος έχει πέσει για τα καλά και έχουν βγει άλλα ψαράκια στο κουρμπέτι, όμως αυτό εδώ το ωραίο μουσμουλάκι. Άλλα ψάρια τέτοια ώρα και ό,τι πρέπει για τη γανιά του. Πολύ ωραίο ψάρι γλυκό. Ο ήλιος πίσω από τα βουνά.
έτσι πάει. Και πολύ έξυπνο είναι, μικρό. Και άμα δεν τσιμπήσει τα επόμενα 20 δευτερόλεπτα, πάει να πει ότι μάδισε τη γαρίδα και έφυγε. Έχουμε κι άλλα που μπορούμε να κάνουμε εδώ. Εδώ μέσα δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Έλα ρεφ λίγο προς τα εκεί στα βράχια. Σπίνινγκ δεν έχει καθόλου. Και δεν ξέρω για καλαμάρια αν έχει μέσα στον κόλπο. Ξέρω ότι έχει προς τα έξω. Πιο πέρα. Πάλι εντός κόλπου, αλλά πιο έξω. Εδώ έχει το κλασικό... έφυγε. Το κλασικό παιχνίδι της καθετής. Εντός κόλπου. Μικρό ψάρα για τη γανιά. Άντε και καμιά εκπληξούλα. Ένα ωραίο ψητό. Κάνα σαβριδάκι, κάνα παντελής. Κάνα μουρμουράκι. Κάνα μεγάλο λιτρίνι. Μεγάλες κακαρέλες έχουν βγάλει. Πολύ ωραία. Στο φεγγάρι. Το φεγγάρι είναι δίχως. Αυτός εκεί ο τύπος στο βάθος ψαρεύει αρόδο. Ψαρεύει ακριβώς, δεν ξέρω. Είναι πολύ σιγά για να ψαρεύει καλαμάρια.
άλλο που δεν περίμενα. Ένας καλός πάρος. Πάνω που πήγαινα να μαζέψω, γιατί πίστευα ότι μου τα είχαν φάει. Και έφυγε το καλά μου, πάνε καλά. Και να πάθει κάτι, δεν θα κλαίω τα λεφτά μου. Πολύ τίμιο καλάμι. Έχω δύο τέτοια. Το ένα το έχω 3 χρόνια αισίως, αυτό το έχω, είναι ο δεύτερος χρόνος. Το άλλο σε καλή κατάσταση είναι, απλά πάνω ένα παλιό μηχανισμό, το έχω για δεύτερο. Shimano Alivio AX Boat. Μέχρι 150 γραμμάρια, 180H λέει βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι μέχρι 150 γραμμάρια βάρος, μπορεί να ρίξει. Δεν είναι για ρήψεις, αλλά το έχω κάνει και ρήψεις. Έχω κάνει ρήψεις με 80 βαρύδι, δεν έπαθε τίποτα. Έχω βάλει μέχρι 120 σε κάθε τι, βαθιά, πάλι δεν είχε πρόβλημα. 29 ευρώ καλάμι για κάθε τι, απλή κάθε τι, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Συρτές, βαθιές καθετές για πάνω από 200 μέτρα κτλ. Όχι, μέχρι 70-80 μέτρα είναι μια χαρά. Ανθεκτικό, μαλακό μπροστά, νιώθεις μια χαρά του τσίμπημα. Ό,τι πρέπει. Shimano. Έχω βάλει νήμα εδώ στο μηχανισμό. Ο μηχανισμός είναι της Daiwa Crossfire 4000. Λίγο βαρύς. Θα μπορούσα να έχω και τα 3000, αλλά εντάξει. Από ό,τι έχω καταλάβει δεν είναι για νήμα το συγκεκριμένο καλάμι. Με τέτοια τιμή βέβαια δεν είναι, και είναι τρελή απέτηση το να υποστηρίζει και νήμα. Έχω βάλει, εντάξει, απλά κάνει πολύ θόρυβο στους οδηγούς καθώς περνάει, σε σχέση με την πετονιά πάντα. Είναι και το νήμα ίσως, κάνει παραπάνω θόρυβο το συγκεκριμένο, γιατί την ίδια μάρκα, είναι κινέζικη μάρκα, την έχω και σε άλλα καλάμια. Την έχω και σε short jigging, την έχω και σε jigging καλάμι που έχω. Jigging καθετής. Αλλά και πάλι, εντάξει, το συγκεκριμένο καλάμι συμπεριφέρεται ίσως καλύτερα με πετονιά. Αν και, εντάξει, δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα πέρα της λίγο έξτρα αντίστασης που έχει κατά το μάζεμα. Όταν περνάει το νήμα από τους οδηγούς, δεν έχω κάποιο άλλο θέμα. Δεν βλέπω κιόλας να έχουν πάθει κάτι οι οδηγοί, δηλαδή να έχουν τραυματιστεί μέσα, να τους κόβει το νήμα. Οπότε είμαστε κομπλέ. Δεν την πάει καθόλου. Με τα φώτα. Να ανοίξω και το κάτω. Να βλέπουμε λιγάκι.
Να τόσος αργός. Κρίμα που δεν το πιάσα live. Νάτος. Είπαμε, όταν νυχτώσει, αυτό εδώ το μέρος έχει καμιά φορά εκπλήξεις. Το ανέλπιστο. Εδώ και μάλλον το εργαλειάκι. Και το χέρι. Να το λοιπόν, το ψάρι έκπληξη που περίμενα. Πού ήταν όλα αυτά, έχω γεμίσει μυρμήγκια. Κρυπτάμε τα μυρμήγκια παντού. Αυτό εδώ το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Έπρεπε να το... Τι πρα... Μιλάμε... Τρεις... Ου, να χαλαρώσω το γαλάμι. Να χαλαρώσω το γαλάμι. Τρεις αργή θηρία που φύγε και φύγει κάτω. Τρεις αργή θηρία με τη μία. Πριν από 5 λεπτά έβγαλα άλλον έναν. Νάτος μέσα. Νάτος. Και έβγαλα άλλους τρεις ακόμα μεγαλύτερους. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Πραγματικά. Πραγματικά. Μόλις. Αμόλυσε ρε φίλε. Κι άλλος έχει κάτω.
Να το. Κι άλλο. Άμα αντέξει. Τέζαρε το καλάμι. Τέζαρε πάλι το καλάμι. Τέζαρε πάλι το καλάμι. Ω μαλάκα, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό. Τσιπούρα. Τσιπούρα. Εντάξει παιδιά. Εντάξει. Εντάξει. Δεν. Αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται στο βυθό. Τέτοιο. Είπαμε, δίνει κάποια ψάρια έκπληξη. Ούτε τα τρία περίμενα, ούτε αυτό το πράγμα. Ούτε αυτό το πράγμα. Πραγματικά, περίμενα στον ένα σαργό θα ήμουν υπερευχαριστημένος. Αυτό το πράγμα και αυτό εδώ που βγήκε τώρα, εγώ παιδιά συγγνώμη, σε αυτό το σημείο δεν το έχω ξαναδεί. Δεν το έχω ξαναδεί μέσα στον κόλπο αυτό το πράγμα να γίνεται. Μιλάμε για τσιπούρα. Μιλάμε για τσιπούρα κοντά στο κιλό. Ένα κιλό και. Ένα κιλό και τσιπούρα. Εντάξει. Αυτό το πράγμα πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί να γίνεται. Θα δολώσω γρήγορα να ξαναρίξω γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει στο βυθό, δεν ξέρω τι έχει μαζευτεί. Έχουν μαζευτεί μικρά μικρά ψάρια πολλά και βγήκανε οι κυνηγοί να φάνε. Πραγματικά αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ. Δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ στο ψάρεμα. Τόσο γρήγορα, τόσο άμεσα τέτοια ψάρια. Πραγματικά το καλάμι των 29 ευρώ με το μηχανισμό των 50 τέζαρε. Δεν μπορούσε να σηκώσει άλλο. Και τσίμπησαν όλα σε γαρίδα. Δόλο μαγαρίδα. Τσιπούρα ακόμη πιο μεγάλη από τους αργούς. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Και για χάρη τώρα πρέπει να ψαρέψω λίγο ακόμα. Δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις η ώρα ακόμα δεν είναι 8. Τι πράγμα είναι αυτό ρε. Η ψυχή μου φύγε. Η ψυχή μου φύγε. Επιβεβαιώνεται αυτό που λένε όλοι οι μεγάλοι ψαράδες. Δεν ανήκω σε αυτούς φυσικά. Ότι
Δεν έχει σημασία το βάθος για να πιάσεις ψάρια, αρκεί ο τόπος να είναι ο σωστός και ο κατάλληλος για το ψάρεμα που κάνεις πάντα. Μέχρι σήμερα αυτός ο τόπος ήταν απλά τόπος για μικρόψαρα, για τηγάνι και με μικρές εκπλήξεις για σχάρα. Από σήμερα αυτός ο τόπος τώρα, όπως είναι φυσιολογικό, δεν τσιμπάει τίποτα. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Να μην τσιμπάει τίποτα, μια συστώσει να τσιμπάει κάτι, να το πιάνεις. Θα βγάλω λίγο να ζυγίσω, γιατί με έχει φάει περιέργεια τώρα, θέλω να δω ακριβώς πόσο είναι. Τους αργούς θα τους ζυγίσω σύνολο τη τζιπούρα μόνη της. Έχω εδώ μια σακούλα, έχω και το ηλεκτρονικό ζύγι. Και πάνω που έλεγα ότι θα πρέπει να αρχίσω να φέρνω μονοδόλια να ρίχνω, γιατί έχει τσιπούρες και λιθρίνια, όση ώρα ψαρεύω καθετή σε αυτήν εδώ την περιοχή, καλό είναι να ρίχνεις και κανένα μονοδόλι να βρίσκεται μέσα με καμιά καλούμπα. Πάνω που το σκεφτόμουν ότι από το επόμενο ψάρεμα θα το κάνω αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε με την τσιπούρα. Ανοίγουμε, μηδένισε. Λοιπόν, εντάξει, πολύ είπα, 800 γραμμάρια τσιπούρα. 800 γραμμάρια τσιπούρα. Βάλουμε και τους αργούς τώρα. 2, 3 μεγάλη, 4. Και τώρα βλέποντας αυτά τα ψάρια, τα μικρά που κράτησα για την κανιά, τα βλέπω και τα λυπάμαι, γιατί λέω θα μπορούσα να τα είχα πετάξει μέσα. Αλλά πού να το ξέρεις, θα πιάσεις τέτοια ψάρια και τόσα πολλά μάλιστα. Λοιπόν, μηδένισε. Κουνιέστε. Θα αφήσουμε λίγο να κλειδώσει, μην κουνιέσαι. Λοιπόν, εδώ είναι. Κοντεύει να κλειδώσει. Παίζει από 1.450 μέχρι 1.560, 1,5 κιλό, 1,5 κιλό αργούς.
αυτά λοιπόν για σήμερα. Θα βγάλω, να ρίξω λίγο φως στην κούπα μου. Φαίνομαι. Μια σκάλα πιο κάτω. Εκεί πάλι με την κλώνη. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα. Το ψάρεμα πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Περίσσεψε και δόλεμα βέβαια αρκετό. Θα τα μαζέψω, να γυρίσω πίσω να δέσω την βάρκα και εντάξει, δεν πιστεύω ότι αυτό το ψάρεμα θα μου ξανατύχει ποτέ εντός κόλπου με καθετή. Δεν ξέρω, ήταν ένα ψάρεμα βγαλμένο από κάποιο όνειρο. Τόσα ψάρια μαζεμένα, το καλάμι δεν μπορούσε να τα σηκώσει. Αναγκάστηκα και έπιασα την πετονιά με το χέρι. Αυτό το πράγμα, εντάξει, η σαργή ήταν οι τρεις μεγάλες σαργοί. Οι τρεις μεγάλες σαργοί πρέπει να ήταν γύρω στο 1.200, άμα ήταν 1.5 όλοι μαζί, 1.200, 1.300 ήταν. Ο άλλος είναι αρκετά μικρότερος από αυτούς. Και φυσικά η τσιπούρα που δεν περίμενα τσιπούρα, όταν ένιωσα το βάρος λέω κανασαργώσανε πάλι, αλλά ήταν τσιπουράκι. Ευχαριστώ πολύ, παρακολουθήσατε το βίντεο και θα τα πούμε και σε επόμενο ψάρεμα. Δεν πιστεύω ότι θα είναι το ίδιο επιτυχημένο, είναι ίσως το πιο πετυχημένο ψάρεμα που έχω κάνει. Με καθετή, τουλάχιστον. Να είστε καλά. Μια χαρά. Εδώ είναι το πυργί. Εδώ θα δέσουμε. Εδώ το ταβερνάκι. Εδώ λίγο πιο αριστερά. Ένα σκηνάκι.
Εδώ θα δέσουμε. Θα λέμε.